έτοιμες να ξεκινήσουμε? Λουνάκη, καλώς ήρθες. Τη Λήδα την έχουμε ξαναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή. Δεν την έχεις ξαναφέρει τη Λούνα. Πρώτη φορά. Ωραία, θέλω να σου πω ότι είσαι μια καταπληκτική συνέχεια. Όχι, αυτό δεν ήταν ωραίο τη να το πω. Είσαι καταπληκτική συνέχεια τη προηγούμενη καλεσμένη μου, τη Μαργεντίνα. Έρχεσαι να συμπληρώσεις αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται εικονική πραγματικότητα, Λήδα Βαρβαρούση. Θα σου αποκαλύψω κάτι για σένα που δεν το ξέρεις. Τι? Κάνεις εικονική πραγματικότητα. Συχτίζεις, κάνεις. Το νιώθεις. Όχι. Θα σου εξηγήσω. Θα μου τα εξηγήσεις λίγο, γιατί δεν ότι, το εμείς τώρα λέγαμε πριν για την εικονική πραγματικότητα. Λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό, τι εννοούμε λέγοντας εικονική πραγματικότητα. Και εσύ, π.χ. στη ζωγραφηγήσεις, κάτσε να βάλω το αυτό στα αυτή, γιατί δεν θα κάνουμε εκπομπή αλλιώς. Στις ζωγραφηγήσεις, παίρνεις ερεθίσματα από τον εγκέφαλό σου, από αυτά που σκέφτεσαι. Τη φαντασία. Ναι, 100% καλά, εκεί είσαι. The master of fantasy. Και τον κόσμο γύρω-γύρω που συμμετέχει σε όλο αυτό, παίρνει ερεθίσματα και από αυτούς και φτιάχνει τη δική σας πραγματικότητα. Την αποτυπώνετε στο χαρτί. Σωστά. Και εκεί τελειώνει η σκέψη μου και ο συλλογισμός. Λοιπόν, κοίτα, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αλλά, ναι, επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ και με το θέατρο, τότε το θέατρο. Είναι μια εικονική πραγματικότητα. Δεν είναι. Φουλ. Υπό αυτήν την έννοια, ναι. Ναι. Γιατί όταν γίνεται. Αν το πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει η έμπνευση. Υπάρχει μια ιδέα. Η οποία ιδέα μπορεί να είναι η Λούνα, η Οδύσσια, ο Σέξπιρ, ένα βιβλίο. Οτιδήποτε. Ένα σκουλαρίκι. Υπάρχει μια ιδέα, λοιπόν. Άρχεται η έμπνευση. Και λες τώρα τι θα την κάνω, τι θα κάνω με αυτό, τι θα κάνω, να κάνω ένα βιβλίο ή να κάνω μια ζωγραφήγηση. Ναι. Όταν λοιπόν έρχεται το θέμα ζωγραφήγηση, η ιδέα χρειάζεται να γραφτεί και να αποκτήσει μια φόρμα, να γίνει ένα σενάριο. Ναι. Αφού γίνει το σενάριο, χρειάζεται αυτό το σενάριο να παιχτεί. Δηλαδή, οπότε θέλεις τον εμπνευστή. Θες τον σεναριογράφο, χρειάζεσαι και ένα σκηνοθέτη, θες και τον ηθοποιό, θες και ένα τραγουδιστή, θες και ένα ζωγράφο για να στήσει όλο το σκηνικό. Εσύ τα κάνεις όλα αυτά μόνος. Αυτό ναι. Και φυσικά υπάρχει και η συμμετοχή. Δηλαδή είναι και λίγο stand-up comedy. Γιατί χωρίς κοινό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή αν εγώ είμαι στο σπίτι μου και τα κάνω όλα αυτά μόνη μου, και ναι. Χωρίς τον άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή η ζωγραφήγηση βασίζεται πολύ στο άτομο το οποίο με στο μυαλό σου. Και κάθε φορά είναι διαφορετική αφήγηση, γιατί είναι διαφορετικοί άνθρωποι από κάτω. Νιώθεις ότι με τη ζωγραφηγή, καλά τα βιβλία, άλλο τα βιβλία, το κομμάτι αυτό, αλλά με τη ζωγραφηγή, εγώ νιώθω ότι για σένα άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Που είπες ότι εδώ νιώθω πάρα πολύ καλά και θέλω να επενδύσω χρόνο, ενέργεια, να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να το πω αυτό που έχω βρει είναι μέσα αλήθεια. Μου και με κάνει χαρούμενη. Είναι μεγάλη αλήθεια. Και, κατ' ουσία, αυτά που σπούδασα μπήκανε όλα μαζί. Όλα. Μπήκε η ζωγραφική. Όντως. Το σενάριο, τα storyboard, έκανα πολλά storyboard στη ζωή μου. Η γραφή, η ζωγραφική, η φωνή, γιατί σπούδασα και τη φωνή, και το θέατρο. Γιατί το θέατρο μαζί με τη φωνή, κάνοντας μελόδραμα, είναι άμεσα συνδεδεμένο. Άρα γίνεται. Έγινε ένα μικρό θεατράκι γίνεται. Είναι μια performance. Μια performance. Λέμε και στα χωριά μου. Οπότε έρχεται και εκδηλώνεται όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Λήδα Βαρβαρούση. Performance, ναι. Αυτό. She's a performer. Παρακαλώ. Αυτά που ξέρετε για συγγραφέα. Είναι και αυτά. Μην τα ξεχάσετε τελείως. Είναι και αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινόταν. Είναι αυτό το βιογραφικό σας 5 σελίδες. 5 σελίδες. Αλλά για να παίρνετε την πλάκα που κάνουμε, είναι και κάτι άλλο που ο άνθρωπος δεν σταματάει. Και θεωρώ... Δεν θα έπρεπε να σταματάει. Μα δεν πρέπει, όχι δεν θα. Δεν πρέπει να σταματάει, γιατί τώρα μάλιστα με τα φάρμακα και με όλα αυτά που μπορούμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, θα μπορούσαμε να κάνουμε 4 επαγγέλματα μέσα στη ζωή μας. 4 διαφορετικά... Επάγγελμα θα είναι, τέχνη, δεν έχει σημασία. Να αλλάξεις αυτό που θεωρούσες δεδομένο μέχρι χθες. Ότι είναι η απασχόλησή σου ή αυτό που σου αρέσει. Ακριβώς. Ή το χόμπι σου ή η δουλειά σου. Ακριβώς. Αυτό θέλει όμως όρεξη. Θέλει να κουβαλάς αυτό μέσα σου, άσβεστη τη φλόγα για ζωή, για το καινούριο, για το να ανακαλύψω τον εαυτό μου, να του δώσω περιθώρια να βγει από αυτό που ήξερε μέχρι χθες. Γιατί είμαστε εδώ, αν θεωρήσουμε ότι αυτό που ζούμε. Αυτή η πραγματικότητά μας, η εικονική, η σήμερα. είναι ένα δώρο. Έστω ότι ήρθαμε από το τίποτα, θα πάμε στο τίποτα και μας μένει αυτό το κομμάτι να το κάνουμε κάτι. Ναι. Κάθε στιγμή θα πρέπει να είναι μια γιορτή κανονικά. Και, δηλαδή, και η γιορτή μπορεί να έχει και τα στραβά της τα σημεία. Όλα. Στα παιδικά πάρτι πόσες φορές κλαίει το παιδάκι, χιλιάδες. Και ναι, βύχει επίσης. Και πάνε στραβά πολλά πράγματα στα παιδικά πάρτι. Δηλαδή, αλλά όλα, και όλα μέσα. Είναι μέσα στη ζωή. Εσύ ήσουν πάντα έτσι. Πάντα σε ρωτάω από τι σου βλέπω. Ήσουν πάντα έτσι. Όχι, όχι. Εξελίχθηκα. Είχα χαρά μέσα μου. Υπήρχε χαρά. Υπήρχε ο καλλιτέχνης. Υπήρχε όλο αυτό το. Μια βάση. Μια βάση. Αλλά πέρασα πάρα πολλές χρόνια στη ζωή μου. Με γκρίνια, με αυτολύπηση, με γιατί μου τυχαίνουν εμένα όλα αυτά. Με χιλιάδες αλλά. Δηλαδή είναι ωραία ημέρα, αλλά έχει σύννεφα. Με το αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι διαλύουμε αυτό που είχαμε πει πριν. Όταν λέμε, εντάξει, πονάει λίγο η μέση μου. Ναι, ωραία, πονάει λίγο η μέση μου. Αλλά πονάει και το πόδι. Όχι. Πονάει η μύτη. Όχι. Πονάει το στόμα. Όχι. Πονάει το αυτή. Όχι. Άρα γιατί επικεντρώνομαι στη μέση, αφού έχω όλα τα άλλα. Ναι. Και κάπου το πιάσα κάποια στιγμή και γι' αυτό προχωράω έτσι. Παράδειγμα, για να γελάσουμε, προχθές ήμουν σε ένα νηπιαγωγείο και μου είπαν να κάνω τη ζωγραφήγηση. Χρειάζομαι ένα μεγάλο χώρο με χαρτί, μπουσαμά. Και μου είχαν ετοιμάσει ένα χώρο όσο είναι το σκηνικό σου. Ωραία, είχες άνεση. Ωραία, για να κάνω την Οδύσσεια. Και τελικά ανέβηκα στη σκάλα. Ανέβηκα σε μία σκάλα για να μπορέσω να το φτιάξω. Δεν είχε αλλά. Δεν είχε αλλά. Δεν είχε αλλά. Είχε σκαλά. Σκαλά, να το τονίσουμε. Να κάνουμε ρήμα. Εκείνη την ώρα πετούσα, δεν καταλάβαινα τίποτα και με ελικόπτερο να με ανέβασε σε ελικόπτερο και σε αερόστατο, δεν είχα θέμα. Την άλλη μέρα επανήλθε η Λήδα, και? Η άλλη η Λήδα και άρχισε να πονάει παντού και λέω μα είναι τρελή. Εκείνη τη στιγμή όμως, δεν ήμουν ακριβώς η καθημερινή Λήδα. Ήτανε το πνεύμα της Λήδας που θέλει να κάνει κάτι. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτό με οδηγεί. Και αυτό θα ήταν ωραίο να είναι λίγο μπροστά μας πάντα και να μας τραβάει και να το ακολουθούμε. Αυτό θα μας πάει στα ωραία. Ναι. Και ας πονάει μωρέ, Λήδα την επόμενη μέρα. Λίγο η μεσούλα δεν πειράζει. Κάνω, αυτά διορθώνονται. Πες μου τώρα τη Λούνα, πού την έβαλες και αυτή στη διαδικασία, μπήκε από μόνη της, τη ρώτησες καταρχάς. Όλαλα. Θα πρέπει να πω τα μυστικά μας, εντάξει. Πείτε τα, πόσα χρόνια είστε μαζί παρέα? Είμαστε 12 χρόνια μαζί. Από μωρό-μωρό δηλαδή. Από μωρό-μωρό. Θέλετε να σας πω την ιστορία? Ναι. Ωραία, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ας αρχίσω λίγο πριν όμως από το ότι ήμουνα παιδί μόνο του, δηλαδή μοναχοπέδι. Και για κάποιο λόγο, από κάποιες φοβίες της μαμάς πιο πολύ, δεν μπορούσα να έχω σκύλο. Ναι. Μπορούσα να έχω παπαγάλους, κουνέλια, κότες, στη βεράντα όλα αυτά. Πέρασε φίδι, πέρασε σαύρα, πέρασαν χελώνες, πέρασε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σκύλος δεν γινόταν γιατί η μαμά μου φοβόταν. Ναι. Προσπάθησα λοιπόν πρώτα να εκπαιδεύσω τη μαμά μου. Σκέψου τώρα μια μαμά με ένα παιδί, η μαμά να φοβάται το σκύλο και το παιδί να καλεί όλα τα σκυλιά του δρόμου. Έλα εδώ, όλα αυτά και να πέφτει μετά και η μαμά να είναι μακριά και... Λήδα. Λήδα παιδί μου. Εκπαιδεύτηκε και η μαμά, βέβαια. Περνάει η ζωή μου, χρειάζεται να αλλάξω κάποια σπίτια. Και στο σπίτι που πήγα, τυχαίο, δεν ξέρω, η σπιτονοικοκυρά δεν ήθελε σκύλους. Ωραία, πέρασε πρώτος χρόνος, πρόβλημα η Λήδα. Δεύτερος χρόνος, ασφικτιούσε. Εσύ ήθελες να έχεις ένα σκυλάκι στη ζωή σου. Ναι, και τα παιδιά μου επίσης που είχαν συνηθίσει με σκυλιά. Και λέγαμε τέλος. Μα τέλος. Κάποια στιγμή θα μπει και θα αλλάξουμε σπίτι, δεν πειράζει. Ναι. Δεν είμαι υπέρ της ράτσας και το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά εκείνη την περίοδο είχα δει μία ταινία με τη μάσκα που έπαιζε ένα σκυλάκι, ένα Τζακ Ράσελ. Που έχει γίνει τώρα πολύ γνωστή αυτή η ράτσα, παίζει παντού σε διαφημίσεις κτλ. Και έλεγα εγώ από το δωμάτιό μου: εγώ θέλω ένα Τζακ Ράσελ. Άμα μεγαλώσω, ξέρεις. Όταν μεγαλώσω, θέλω να έχω ένα Τζακ Ράσελ. Μου λέγανε τα παιδιά: εμείς θέλουμε ένα Τσιουάουα. Και γελούσαμε τώρα. Πάει αυτό. Κάποια στιγμή είμαι στην παλιά μου γειτονιά, είχε πεθάνει η μητέρα μου και βλέπω μια κοπέλα να περπατάει μπροστά με ένα σκυλάκι που μου θύμισε Τζακ Ράσελ. Την πλησιάζω γρήγορα, της λέω «Α, γεια, είναι Τζακ Ράσελ αυτό». Μου λέει «Ναι». «Αχ, να τη χαϊδέψω». «Ναι, πώς τη λένε, Τζίλντα». Τη λέγανε πολύ ωραία, τη χαϊδέψα. Λέω «Είναι λίγο χοντρούλα, ε». Μου λέει «Όχι, δεν είναι χοντρούλα». Λέω «Τι, είναι έγκυος», μου λέει. Εκείνη τη στιγμή δεν με ενδιέφερε αν θα με βγάλουν από το σπίτι, αν θα πρέπει να αλλάξω χώρα, τίποτα. Της είπα «Θέλω ένα». Το πεπρωμένο σου σε συνάντηση, αυτό ήταν. Κανονικά. Και θέλω ένα θηλυκό. Ναι. Και μου λέει εντάξει, μόνο που δεν τα δίνουμε. Λέω, όχι, είμαι αυτή και αυτή, θα με βρείτε παντού. Δηλαδή, γράφω για ζώα, αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Λέω, τι είναι το θέμα. Λέω, δεν πιστεύω να ζητάτε χρήματα. Όχι, 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 μου λέει καθόλου. Λέω, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Να μου λέει, δεν είναι καθαρό όμω σαν τη μαμά. Τώρα πέτυχαν εμένα. Τη λέω, δεν ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά από περιέργεια, τι είναι. Μου λέει, είναι Τζακ Ράσελ με Τσιουάουα. Εντάξει. Δηλαδή. Πες μου εσύ. Τι να πω. Ναι, ήταν αστείο, ήταν αστείο. Και η Λούνα. Αυτά που θέλετε να τα φωνάζετε. Είδατε τι έγινε στο σπίτι της Λίδας. Φώναζε ο ένας, φώναζε ο άλλος και τα δύο ήρθαν ναι, και γίνανε. Είναι αυτά που λέμε και ότι φωνάζουμε στο σύμπαν και απαντάει κάποια στιγμή. Τελικά. Ορίστε. Μπροστά μας το. Αυτή είναι η Λούνα. Η απόδειξη. Με την οποία Λούνα έχουμε περάσει καταπληκτικά, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας. Πολύ κοινωνική. Καλά, έχει ταξιδέψει και πολύ. Ναι. Την παίρνω σε σχολεία, να τη δουν τα παιδιά, να τη χαϊδέψουν, Συγκεκριμένα τώρα θα πάμε στο Καλό Χωριό και μετά θα είμαστε και σε ένα βιβλιοπωλείο στον Άγιο Νικόλαο που λέγεται Αλφαβητάρι. Μετά θα ταξιδέψουμε και στη Σιτία, στο βιβλιοπωλείο Αερόστατο. Στο Αερόστατο, όλη την Ανατολική Κρήτη, κορίτσια. Ναι. Ναι. Η Λούνα. Έχει και βιβλίο. Γιατί δεν είναι μία απλή Λούνα, δεν είναι ένα απλό σκυλί. Αλλά έχει. Καταρχάς, ρε στη Λούνα, αλήθεια, σου αρέσει πολύ να παίζεις μπάλα. Λούνα, σου μιλάνε. Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνεις. Η Λούνα είναι θεά. Δεν έχει θέματα, δεν ακολουθεί κοινωνικές συμβάσεις. Λέει, εγώ βρήκα καναπέ, ξαπλώστακα. Έχουμε τώρα πια την κουβέντα. Μίλα, εκπρόσωπε τύπου. Λοιπόν, θα μιλήσω. Κάποια στιγμή συνάντησα στη ζωή μου την Agnes, τη Verboven, η οποία είναι Βελγίδα και έγραφε βιβλία και ήταν founder, ιδρύσει, συγγνώμη, είχε ιδρύσει ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο παιδικό στο Βέλγιο. Εσύ γιατί πας τόσο συχνά στο Βέλγιο? Γιατί συνάντησα την τύχη μου προφανώς εκεί. Έτσι ναι. Συναντήθηκαν αυτά δύο κορίτσια και είπαν δεν αρχίζουμε να φτιάχνουμε μερικά βιβλία οι δυο μας. Τι καλά. Και της λέω ναι, έχω ήδη κάνει κάποια προσχέδια για τη Λούνα. Είχες ήδη εσύ δουλέψει? Είχα αρχίσει για τη Λούνα. Και αφού τα είδαμε τα προσχέδια και όλα αυτά, καθίσαμε ένα χρόνο μας πήρε να φτιάξουμε αυτήν την προσωπικότητα που είναι τώρα στο βιβλίο. Δηλαδή, να έχει αυτό το χαρακτήρα, να είναι αυτό το σχέδιο, αν θα έχει παπούτσια, αν θα έχει φόρεμα, αν θα έχει κοτσιδάκια, αν δεν θα έχει κοτσιδάκια. Δηλαδή, μας πήρε πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί ο χαρακτήρας. Και τι χαρακτήρας είναι αυτός? Τι στοιχεία έχει? Και είναι ένα παιδάκι, φανταστείτε, 3,5-4 χρονών, που κάνει αυτά που κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή, λέει ψέματάκια, κάνει πονηρίτσες, κάνει αυτό που συναντάμε στα παιδιά μας. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά η Λούνα τώρα μας το σερβίρει μπροστά και λέει ότι, κοίτα, παράδειγμα, σε αυτό το βιβλίο έχει μετακομίσει, έχει πάει σε ένα καινούριο σπίτι, δίπλα ακούει κάποιους να παίζουν, κοιτάει αυτοφράκτη, τους φωνάζει, τους λέει «Γεια, εδώ είμαι». Οι άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν την έχουν ακούσει, αλλά η Λούνα στεναχωριέται γιατί πιστεύει ότι δεν της έχουν δώσει σημασία. Και θυμώνει. Το παίρνει προσωπικά. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτοί μάλλον δεν την έχουν δει, δεν την ακούσανε. Αλλά η Λούνα θεωρεί ότι δεν την παίζουν. Δράμα μεγάλο. Και κάποια στιγμή η μπάλα πέφτει στο δικό της τον κήπο. Οπότε βρίσκεται με την μπάλα των παιδιών που δεν την ακούσανε στο χέρι και λέει τώρα όλη η εξουσία στη χέρια μου. Ακριβώς. Να τους τη δώσω ή να την κρύψω? Να τους παιδέψω. Δεν θα πω τι κάνει. Δεν θα πω. Αλλά αυτό που κάνει είναι μια πολύ καλή αφορμή για συζήτηση με το γονιό με τον εκπαιδευτικό, με το φίλο, με τα αδέλφια, δεν έχει σημασία. Είναι μια καλή, ένα καλό point, ένα καλό σημείο για να αρχίσουμε μια κουβέντα που πολλές φορές την αποφεύγουμε, γιατί αφορά εμάς. Σε πώς εμείς διαχειριζόμαστε τις ανασφάλειές μας. Όλο αυτό. Και εκεί, επειδή η Λούνα το κάνει, δεν το κάνω εγώ βέβαια, μπορείς να μιλήσεις για τη Λούνα. Γιατί η Λούνα είπε ψέμα, γιατί η Λούνα έκανε αυτή. Η Λούνα δεν λέμε τώρα για τα δικά μας, του σπιτιού μας. Και είναι και σκύλος το σπιτιού. Η Λούνα. Άρα δεν κουβαλάει καμία ευθύνη. Τα παιδιά νομίζω ότι πάντα είναι έτοιμα να κάνουν τέτοιες κουβέντες για τη Λούνα. Και μπορούν πολύ ωραία να εντοπίσουν γιατί η Λούνα είπε ψέματα και. Δηλαδή είναι πολύ δουλεμένα στο μυαλό τους και στην ψυχούλα τους. Εμείς τους τα κάνουμε λίγο μετά ένα μπέρδεμα. Και η σειρά αυτή είναι πολύ δουλεμένη, γιατί είναι μια σειρά 6-7 βιβλίων. Εκεί έρχονται τα υπόλοιπα. Είναι στην Ολλανδία ήδη. Με την Κορέα έχουμε κλείσει. Με την Κίνα το συζητάμε. Στην Ελλάδα το πήραν οι εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και έπεται συνέχεια. Διεθνή καριέρα, δηλαδή. Διεθνή καριέρα η Λούνα, κοιτάξτε. Γι' αυτό είναι στον καναπέ άνετη. Τη γνωρίζει. Δεν νοιάζει. Φροντίζει η μαμά Λήδα για όλα. Έχει κάνει όμως και αυτό το κομμάτι της. Δηλαδή έχει δώσει ψυχή και σώμα όλα αυτά τα χρόνια. Οι πιτσιρικάδες που μαθαίνουν, που γνωρίζουν τη Λούνα και συζητάς μαζί τους εκεί, στο προνήπιο, σε αυτές τις ηλικίες. Πες μου ατάκες, τους πες μου κουβέντες, τους περιέγραψε μου φάτσες. Ήμασταν στην Καστοριά πριν λίγες μέρες. Ωραία, δεν περνάς εσύ ή κουράζεσαι με τα πολλά ταξίδια? Δεν με κουράζουν τα ταξίδια, ούτε οι άνθρωποι. Πάμε μαζί σου. Έλα, να κάνουμε show στον δρόμο, στα σχολεία. Στην Καστοριά. Στην Καστοριά δεν πειράζει. Σε έναν νηπιαγωγείο που έκανα παρουσίαση του βιβλίου, μου έκαναν δώρο. Ένα κουτί που μέσα ήταν αντικείμενα που αφορούν τη Λούνα. Της πήρανε κολάρο, της πήρανε λουρί, της πήρανε πιατάκι φαγητού, της πήραν και μετά είχανε μέσα φωτογραφίες των δικών τους σκύλων για να τους δει η Λούνα και να τα ανεβάσουμε στη σελίδα της Λούνα στο Facebook, που είναι Λούνα the Dog. Λούνα the Dog και στο Instagram αυτά. Και στο Instagram τώρα τελευταία γίνεται, δεν είναι έτοιμο, ανεβαίνει. Τώρα ψήνεται το Facebook θέμα. Είναι το Λούνα the Dog. Και για να έχει παρέα η Λούνα και να μιλάνε οι σκύλοι μεταξύ τους. Τα παιδιά το πιστεύουν αυτό, θέλω να το πιστεύουν. Απόλυτα. Γιατί αυτό έχουν και ανάγκη. Τι δείχνει αυτή η ανάγκη? Από πίσω, τι υπάρχει. Θέλουν παρέα, δεν θέλουν μόνο τους. Αυτό. Επικοινωνία. Η Λούνα να επικοινωνεί με τους φίλους και τα παιδιά να επικοινωνούν με τα άλλα παιδάκια. Και εμείς οι μεγάλοι να επικοινωνούμε μεταξύ μας, που έχουμε ξεχάσει πώς να το κάνουμε. Και με τα παιδιά μας. Είναι πολύ δύσκολο μετά ξαφνικά να έχεις παιδιά και να πρέπει να επικοινωνείς μαζί τους. Τεράστιος φόβος. Είναι. Πότε θα το ρωτήσω και θα μου απαντήσει, δεν θα μου απαντήσει. Κωνσταντή, τι έκανες στο σχολείο σήμερα? Και δεν σου δίνει σημασία και λες, οκ, έχω αποτύχει. Πώς θα φτάσω στο παιδί. Γιατί δεν έχεις μάθει να το κάνεις ούτε με σένα, ούτε με τον άλλο. Δεν το καλλιεργείς. Το αφήνεις και φεύγει. Θα τολμήσω να πω κάτι. Ότι μας μεγαλώνουν και έχουμε μία αίσθηση ότι δεν είμαστε αρκετοί. Δηλαδή ότι κάτι μας λείπει. Και γι' αυτό δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Και γι' αυτό δεν μπαίνουμε. Και θα φανεί αυτό που μας λείπει. Το αυτό μας τον άλλον. Μας λείπει, δεν ξέρουμε τι μας λείπει. Άρα θα φανεί. Και θα φανεί πού? Στο παιδί μου. Θεέ μου, αν κάνω λάθος εδώ. Μη μου λες τέτοια, Λήδα Βαρβαρούση. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά καταστρέφουμε και τα παιδιά μας όμως. Αυτό κάνουμε, αλυσίδα. Και όλα αυτά γίνονται με καλή πρόθεση. Δεν είναι κακή πρόθεση από πίσω. Ούτε τόσο. Είναι... Γι' αυτό θέλει και ψάξιμο, συνέχεια να ψάχνουμε, να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε, να ρωτάμε, να μιλάμε. Ο φόβος είναι μεγάλη φυλακή, φόβος. Ο φόβος του εαυτού μας, όλο αυτό, γενικώς ο φόβος, φοβάμαι τα πάντα. Αυτό όμως μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κίνητρο, εκεί που νιώθεις ότι φοβάσαι και άρα ταράζεται το μέσα σου. Δες το, ρε παιδί μου, δούλεψέ το. Είναι ένα καμπανάκι. Είναι το σημείο που σου λέει εδώ. Δες με, είμαι από κάτω. Έλα να με δουλέψεις εκεί. Ναι, αλλά λες τώρα κάτι πάρα πολύ βασικό. Το θέμα είναι να το δεις. Πολλές φορές δεν μπορείς να το δεις. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι θα θέλαμε πολύ να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια άλλων, Αλλά δεν γίνεται. Καλέ, τι μας λες, είσαι εσύ έτοιμη? Καλά, εσύ μπορεί να είσαι έτοιμη, γιατί εκτίθεσαι στον κόσμο. Έχω φάει εγώ τις σφαλιάρες μου. Ναι, αλλά αν δεν... Κοίτα, αν δεν γίνει κάτι να σε ταράξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσεις, γιατί είσαι, όπως έλεγε και το γουρούνι με ταλέντο, που τους έλεγε ξυπνήστε γουρούνια κτλ. Και έλεγαν τα γουρούνια ότι εσύ και να μας πεις, λάσπη βλέπουμε εμείς. Γιατί είμαστε μέσα στη λάσπη μας ο καθένας. Όχι επί το... Επειδή έτσι έχει συμβεί. Ναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό ή κάτι περίεργο που ξαφνικά κάναμε εμείς κακό. Όχι, έτσι είναι. Απλά θέλει λίγο να πεις ότι δεν θα πάθω και τίποτα. Ας βγάλω το κεφάλι μου να δω έξω τι συμβαίνει. Δεν θα περάσει το γεράκι να με παρασύρει. Μπορεί να δω και ένα ωραίο λουλούδι. Αυτές τις φοβίες. Ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτές τις φοβίες, πάρα πολλές φορές χτίζω και παραμύθια ή χτίζω τις ζωγραφηγήσεις. Γιατί είναι καταπληκτικό να βλέπεις τους ανθρώπους να αντιδρούν εκείνη την ώρα πάνω στα προβλήματα, στα θέματά τους και να διακομωδούμε την κατάσταση. Βοηθάει για να σπάσει, πολύ, όχι ο πάγος, να σπάσει αυτό το... Η λάσπη όταν ξεραίνεται, τι γίνεται? Μπορεί να φύγει, Ναι. Σπάει. Γίνεται κομματάκια και φεύγει. Όσο την κρατάς με υγρασία, εκεί μένει και σου κάνει την πανοπλία. Εσένα όλο αυτό σε βοηθάει, φαντάζομαι. Πολύ. Ψυχανάλυση φουλ, Πολύ. Δηλαδή, είμαι άλλος άνθρωπος πια. Όχι και ότι... Ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις γίνει. Ναι, και θέλω να το μεταδώσω, να το μεταφέρω. Γιατί είναι ελευθερία. Δεν έχω φτάσει στο... Πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλος Βούδας. Όχι ακόμα, αν και με τα κιλά που παίρνω το πάω. Αλλά... Είμαι σε περίοδο θρέψης. Αλλά έχει κέρδος και είναι μαγικό το ότι όταν είσαι εσύ σε αυτή την κατάσταση, γύρω σου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι συνάδουν. Δηλαδή βλέπεις ότι έλκεις αυτό που είσαι. Ή έλκεις ή πια μπορείς να τους δεις. Γιατί βλέπεις και εσύ διαφορετικά τα πράγματα, οπότε έχεις ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους, δεν είναι απλά κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου. Σωστό. Και να σε δουν, γιατί με έχεις αλλάξει και εσύ. Να αναγνωρίσεις ένα στον άλλο. Όμοιος ομοιοπελάζει, λέγανε και οι αρχαίοι μονπρόγονοι. Πολύ, έτσι ακριβώς. Ωραία. Θέλω να μου πει τώρα η όμοια πάνω στο κοντρόλ. Δεν θα μου πει τίποτα. Τελεία και παύλα. Η κουβέντα μας έφτασε στο τέλος της. Φρένο. Μας κόβουνε. Σε κόβουν. Χειρόφρενο. Μας κόβουν. Τετακέ. Κλείνουμε. Κλείσαμε τα ρολά. Σχολάμε. Λούνα, σήκω. Να είδες τη Λούνα έτοιμη. Ωραία είσαι εσύ. Ούτε ένα γεια σας, ούτε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Λήδα Βαρβαρούση, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να μην φιληθούμε. Να περάσετε ωραία. Περίμενα να έρθω. Γιατί έχω και τα κούνια. Έχω και τα μπούστα εδώ και θα έχουμε, θα εκτεθούμε τηλεοπτικά. Ωραία να περάσετε και στον Άγιο Νικολάο που θα πάτε και στη Σιτία που θα πάτε και γύρω-γύρω σε όλο τον κόσμο που θα πάτε, σε όλο τον πλανήτη. Ναι, γιατί περιμένουμε και τα επόμενα. Ναι. Και υπάρχει και μέλλον και εκτός Ελλάδος. Το κατάλαβα πριν. Δεν είπες πριν κάτι για Κίνες, για αυτό, για. Όχι τα βιβλία, η ζωγραφήγηση. Τώρα θα πάει η Ολλανδία. Και σε τι γλώσσα θα το κάνεις? Γλώσσα σώματος. Γεια. Γλώσσα. Ναι, η γλώσσα με την έννοια της μίμησης. Γλώσσα του σχεδίου. Και η γλώσσα της μουσικής. Τι ωραία. Τρεις γλώσσες είναι αυτές. Παγκόσμιες. Είσαι πολύ διαβασμένη όμως. Είδατε πόσο νόση έχετε το κορίτσι. Θα σε δω στην Ολλανδία. Θα σε δω. Λοιπόν, εγώ σχολάω γενικώς τώρα. Δηλαδή το κλείνουμε όλο το πράγμα, όχι μόνο την κουβέντα και την εκπομπή. Κορίτσια, γεια σας. Γεια σας και εσάς. Καλό βράδυ να έχετε. Φιλιά μας, αγάπη μας.